Σημερινή μέρα είναι γιορτή και είναι γιορτή και για μας, αλλά κυρίως για εσάς που είστε όλοι εδώ, που μπήκατε σε μια διαδικασία η οποία δεν ήταν εύκολη, γιατί ξεκινήσαμε στην πραγματικότητα στις αρχές Ιουλίου και καταλήξαμε να ολοκληρώσουμε το έργο στις 8 Νοεμβρίου. Ήταν μια πολύ εντατική διαδικασία και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχοντες. Επίσης να ευχαριστήσω και τα στελέχη της ΕΛΟΡΙΣ, να ευχαριστήσω τους καθηγητές σας που είναι σήμερα εδώ, μαζί επίσης και η συμβουλή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ θερμά που είστε εδώ. Να δούμε όμως επιγραμματικά τι κάναμε μέχρι σήμερα, να σας πω δύο πράγματα για την εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν συστάθηκε το 1995, είμαστε ανελιπώς σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νησί από το 1995 μέχρι σήμερα. Είμαστε μια εταιρεία αναπτυξιακή και κέντρο διαβίου μάθησης μαζί, η οποία ανήκει κατά το πλείστον στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κατά δεύτερον στην ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ τους δημάρχους που είναι εδώ. Να σας πω ότι ασχολούμαστε με την ανάπτυξη και εμείς την ανάπτυξη την ορίζουμε, τη στοχοθετούμε στον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του τόπου οι ίδιοι οι άνθρωποι. Η εταιρεία διαθέτει 5 ISO, ISO 9001 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, καθώς επίσης και 27001 σύστημα διαχείρισης ασφάλειας δεδομένων, το γνωστό GDPR, επίσης όμως διαθέτει και την προσαρμογή του, το 27701, το 21001 που αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς επίσης και τη διαχείριση υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης. Αυτά τα ISO όλα τα τηρούμε εδώ μία δεκαετία τώρα. Και είμαστε από τις λίγες, αν δεν είμαστε η μόνη εταιρεία σε αυτόν τον τόπο που τηρεί όλη αυτή την ομάδα των ISO. Να περάσουμε όμως λίγο επιγραμματικά στο έργο. Το έργο λοιπόν αφορά το πρόγραμμα κατάρτιση ανέργων και κοινωνικά ευπαθών ομάδων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια των ΒΑΑ του Δήμου Μυτιλίνης, βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης της Μυτιλίνης, και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, η οποία περιείχε συμβουλευτική, 5 συνεδρίες σε κάθε ωφελούμενο, τα ξέρετε βέβαια αυτά γιατί τα κάνετε ένα προς ένα, 280 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 124 ώρες πρακτικής. Και βέβαια υπήρξε και η διαδικασία της πιστοποίησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού αντικειμένου, τα οποία θα τα δούμε τώρα και τα 4 αντικείμενα. Ξέρετε όμως ότι αυτό που κάναμε εμείς ως εταιρεία μετά από απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήταν πλέον των πιστοποιήσεων που ήταν προγραμματισμένες στο έργο να δώσετε και την πιστοποίηση για την επάρκειά σας στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι επίσης ένα βασικότατο στοιχείο για τη μετέπειτα πορεία σας. Αυτό είναι εκτός βέβαια του έργου, εκτός της χρηματοδότησης, αλλά επειδή η εκπαίδευση που κάνατε στους υπολογιστές ήταν η απαιτούμενη, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κύριος Περιφερειάρχης θεώρησαν ότι ήταν πρέπον να δώσετε και αυτό το πτυχίο πολύ επιτυχώς. Και βέβαια ξέρετε ότι οι επαναξετάσεις που κάναμε ήταν χθες και προχθές στην πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο κεφάλαιο της συμβουλευτικής, στην ενότητα της συμβουλευτικής κάναμε 5 συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία αφορούσε την έναρξη ουσιαστικά της συμμετοχής του εκάστοτε ωφελούμενου στο έργο. Η δεύτερη συνεδρία δομήθηκε γύρω από τον άξονα των δεξιοτήτων που είχε ο καθένας από εσάς. Η τρίτη συνεδρία ήρθε να εξετάσει την προσωπικότητα του κάθε ανέργου χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία προσωπικότητας. Στη συνέχεια η τέταρτη ατομική συνεδρία εξέτασε με ουσιαστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις τη συναισθηματική σας νοημοσύνη και συζητήθηκαν εδώ και οι στόχοι που έχετε ο καθένας από εσάς σαν άνθρωποι. Ενώ στο τέλος, στην πέμπτη συνεδρία, ο καθένας από εσάς υποστηρίχθηκε σε τομείς όπως η ανίχνευση περιορισμών και εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με θεσμικά και εργασιακά θέματα, τεχνικές ενέβρεσης εργασίας, η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος που είναι πολύ βασικό και η προετοιμασία για τη συνέντευξη με εργοδότη. Όπως ξέρετε, κάνετε περισσότερες συνεδρίες σε αυτό το θέμα, γιατί προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε πώς ακριβώς θα πρέπει
ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, γιατί θέλαμε να σας δώσουμε, να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε πώς ακριβώς λειτουργούμε όταν πηγαίνουμε κάθε φορά σε μία συνέντευξη για μία θέση εργασίας. Τα 4 θεματικά αντικείμενα λοιπόν ήταν η κατάρτιση και η πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, επεξεργασία υγρών λιμάτων και ανακύκλωση προϊόντων. Εδώ συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία με την ανακύκλωση Βορείου Αιγαίου. Στο δεύτερο θεματικό αντικείμενο ουσιαστικά εκπαιδευτήκατε για να εργαστείτε στον χώρο της εστίασης και ειδικότητα στον χώρο του μπουφέ. Εδώ συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τον Σύλλογο της Εστίασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά. Ήσασταν μαζί μας αρρωγή σε όλη τη διάρκεια του έργου. Μας βοηθήσατε και στην τοποθέτηση των παιδιών στις θέσεις, σε θέσεις εργασίας. Τους βοηθήσατε, τους μάθατε πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά γι' αυτό. Και ελπίζουμε βέβαια να συνεχίσουμε τη συνεργασία, γιατί το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι να βοηθήσουμε στην ποιοτικότερη αναβάθμιση, στην αναβάθμιση, την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών εστίασης που παρέχονται στην πόλη, και ελπίζουμε να βάλαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά. Είμαστε εδώ βέβαια για σας πάντα, όπως είμαστε για όλους. Στο τρίτο θεματικό αντικείμενο ασχοληθήκαμε με τα θέματα της γραφιστικής και της τυπογραφίας, και τα παιδιά πήραν τη σχετική πιστοποίηση. Εδώ τα παιδιά εργάστηκαν σε όλες τις επιχειρήσεις που μπορείτε να φανταστείτε γραφιστικής που υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Να αναφέρουμε τον Δούκα, το Εμπρός και άλλες πολλές. Και στο τέταρτο θεματικό αντικείμενο βεβαίως, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί και υδραυλικοί εξειδικεύτηκαν σε παρεμβάσεις που αφορούν τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Όλοι λοιπόν εσείς στα χέρια σας έχετε ένα ανάλογο πιστοποιητικό μετά τις εξετάσεις που δώσετε. Οι εξετάσεις δόθηκαν με πιστοποιητή την TUV Austria. Όπως επίσης βέβαια η TUV Austria έκανε και τις εξετάσεις της πληροφορικής. Σήμερα λοιπόν έχουμε στο πρώτο λοιπόν θεματικό αντικείμενο που αφορά την ανακύκλωση. Συμμετείχαν 19 άτομα, έκαναν 208, το τμήμα είχε 280 ώρες εκπαίδευσης, δηλαδή υλοποιήθηκαν 5.300 ανθρωπόρες εκπαίδευσης, 5 ώρες συμβουλευτικής συνολικά, δηλαδή 124 για το τμήμα, και 2.356 ώρες, ανθρωπόρες, πρακτικής άσκησης. Στο δεύτερο θεματικό αντικείμενο των μπαρίστα είχαμε επίσης 19 άτομα και πάλι είχαμε 280 ώρες εκπαίδευσης ή 5.320 ανθρωπόρες εκπαίδευσης, 5 ώρες συμβουλευτικής για κάθε ωφελούμενο, συνολικές ώρες πρακτικής 124 ή 2.350 ώρες, 56 ανθρωπόρες πρακτικής άσκησης. Το τρίτο θεματικό αντικείμενο της τυπογραφίας και της γραφιστικής είχαμε 19 άτομα επίσης με 280 ώρες εκπαίδευση. Τα στατιστικά είναι ίδια, 5.320 ανθρωπόρες εκπαίδευσης και 2.356 ανθρωπόρες πρακτικής άσκησης και βεβαίως 5 ώρες συμβουλευτικής για τον καθένα. Στο τέταρτο θεματικό αντικείμενο, εκείνο των ηλεκτρολόγων, ψυκτικών και υδραυλικών και την εκπαίδευσή τους σε ενέργειες που αφορούν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, είχαμε 15 άτομα, είναι το μικρότερο τμήμα αυτό, ήταν το πιο δύσκολο επίσης, αλλά και εκείνο που είχε τις περισσότερες προκλήσεις. Εδώ υλοποιήθηκαν λοιπόν 4.200 ανθρωπόρες εκπαίδευσης, με 5 ώρες συμβουλευτικής για τον κάθε άνθρωπο και 1.860 ώρες πρακτικής σε εταιρείες όπως η τέχνη, η τέχνημα, οι πράξεις και ούτω καθεξής. Εκεί έκαναν τα παιδιά την πρακτική τους άσκηση. Επίσης είχαμε την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των όλων σας σε κάθε θεματικό αντικείμενο, και είπαμε ότι έχουμε 4 θεματικά αντικείμενα με 4 διαφορετικά πιστοποιητικά και ένα οριζόντιο πιστοποιητικό πληροφορικής για όλους. Άκουσα τώρα το τι επιτεύχθηκε και σας συγχαίρω, εσάς αλλά και όλους σας. Εμείς συγχαίρουμε εσάς ως διοίκηση, κύριε Τζιμπή. Που παρακολουθήσατε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι, δύο λόγια θα ήθελα να σας πω, ότι αυτό το πρόγραμμα μας το επέβαλε
στη Δημοτική Αρχή, το επέβαλε η Διαχειριστική Αρχή, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τι ήθελε, ήθελε ότι όσα χρήματα και να πάρουμε, πρέπει όμως ταυτόχρονα για τα χρήματα αυτά τα έδινε για έργα δημόσια, όπως είναι η προκυμαία, όπως είναι το αθλητικό κέντρο ψυχαγωγικό που θα γίνει στην Αγία Κυριακή, ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων, το οποίο θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλος του χρόνου, όπως είναι ακριβώς το αμφιθεατράκι στην Επάνω Σκάλα, αλλά και αυτό ο πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος που έγινε κάτω από το κάστρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε ότι για να έχετε αυτή την επιχορήγηση, αυτή την χρηματοδότηση, δεν μπορείτε παρά να κάνετε όμως και προγράμματα που έχουν ως στόχο την ίδια την κοινωνία. Ζούμε, όπως είπα πολλές φορές και όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, σε μια εποχή που αλλάζουν τα πάντα. Παλιά ο φιλόσοφος έλεγε τα πάντα ρί, αλλά ήταν πολύ αργά. Η τεχνολογία έρχεται τώρα να τα αλλάξει τα πάντα, να αλλάξει όχι μόνο και να προκαλέσει την κλιματική αλλαγή και πάρα πολλά άλλα κοινωνικά και φυσικά φαινόμενα, αλλά έρχεται και στο χώρο του επαγγέλματος να το καταστήσει το χώρο αυτό πολύ ρευστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι τα περισσότερα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό το τομέα, διέβλεψε αυτή την ανάγκη ότι πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι, πέραν των θεωρητικών ή πρακτικών ικανοτήτων που έχουν, και άλλες επιπλέον δεξιότητες και συγκεκριμένη κατάρτιση που να συνάδει με την επικαιροποίηση και την πρόοδο των επαγγελμάτων. Αυτό λοιπόν πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Πέτυχε να σας δώσει τέτοιες δεξιότητες που χρειάζονται, που χρειάζεται η αγορά. Εύχομαι λοιπόν καλή επαγγελματική αποκατάσταση και να είστε γεροί και πάντοτε να προοδεύετε σε ό,τι μαθαίνετε και σε ό,τι καταγίγνεστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπάνια επιβάλλει, συνήθως μεριμνά. Γι' αυτό και όταν πριν από 4 μήνες ξεκίναγε το πρόγραμμα, μία από τις αναφορές που έκαναν ότι δεν νοείται ανάπτυξη σε έναν τόπο μόνο με μπετά, τσιμέντα και έργα υποδομής. Αν δεν κοιτάξουμε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο και να επενδύσουμε σε αυτόν, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν νόημα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μερίμνησε και εσείς αξιοποιήσατε αυτή τη μέρημνα, γιατί παραλαμβάνω σε άλλους φορείς, άλλους δήμους δεν καταφέρανε να το κάνουν αυτό. Ο Δήμος λοιπόν κατάφερε και να αξιοποιήσει αυτή τη μέρημνα προς όφελος των πολιτών και των ανθρώπων. Χαιρόμαστε που κλείνουμε αυτό το έργο και βρισκόμαστε όλοι εδώ για να χαρούμε αυτό που πετύχατε εσείς στην πραγματικότητα. Και βεβαίως μας δώσετε το δικαίωμα εσείς ως Δήμος να υλοποιήσουμε πρωτίστως, μετά από διαγωνιστική διαδικασία βέβαια, αλλά θα μπορούσατε και να μην έχετε αποφασίσει να υλοποιήσετε ένα τέτοιο έργο. Τώρα να πω βέβαια ότι αυτό είναι έτος, ευρωπαϊκό έτος πιστοποίησης, και η επόμενη προγραμματική περίοδος του 2021-2027 είναι όντως εστιασμένη στην κατάρτιση. Επομένως, να ξέρετε ότι υπάρχει νέος κύκλος εκπαίδευσης ανέργων από τη ΔΥΠΑ. Προκηρύχθηκε δράση 30.000 ατόμων, που τη μία μέρα προκηρύχθηκε για 30.000 άτομα και την επόμενη μέρα ο Υπουργός αποφάσισε ότι αυτή θα είναι 50.000. Αναμένεται προκήρυξη της ΔΥΠΑ μέσα στο επόμενο έτος για 240.000 ανέργους και εργαζομένους, και επίσης αναμένεται, και έχει βγει το σχετικό ΦΕΚ και το ξέρουμε, εκπαίδευση από το Υπουργείο Τουρισμού στους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού. Όλων του χώρου του τουρισμού είναι και εστίαση μέσα. Είναι οι εποχικά εργαζόμενοι εδώ. Αυτά είναι που έρχονται τον επόμενο μήνα, δεν είναι που έρχονται
στο ΔΕΝΕΚΕΣ είναι τώρα. Όμως τώρα θέλω να σας πω για κάτι που κάναμε σε αυτό το έργο μέσα και για το οποίο έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, υπάρχει ένα τμήμα από εσάς, σας έβαλα να κάτσετε όλοι μαζί εκεί, και είναι το τμήμα της ανακύκλωσης. Όλοι έχετε ατομικά επιτεύγματα βέβαια στην κάθε επιχείρηση που πήγατε. Όμως το τμήμα ανακύκλωσης έκανε κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά έκαναν μια τεράστια έρευνα. Σε συνεργασία με την εταιρεία πρακτικής άσκησης έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, την οποία θα ήθελα πραγματικά να παρουσιάσω. Λοιπόν, και αυτή η έρευνα αφορά όχι μόνο συνεργαστήκαμε στα πλαίσια της εταιρείας ανακύκλωσης, σωστά, με τα σχολεία της Λέσβου και δι' με τα σχολεία της πόλης της Μυτιλίνης, όπου τα παιδιά μάζεψαν υλικό το οποίο χρειάζονταν να ανακυκλωθεί από τα σχολεία. Στη συνέχεια όμως διεξήγαγαν μία έρευνα η οποία έγινε με ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις και σε πολίτες του νησιού. Είναι η πρώτη έρευνα που έγινε σε αυτό το νησί με τόσο μεγάλο εύρος. Η έρευνα λοιπόν αφορούσε την ανακύκλωση και αφορούσε τις επιχειρήσεις. Σε αυτήν απάντησαν 766 επιχειρήσεις της πόλης της Μυτιλίνης και επίσης απάντησαν σε διαφορετικό ερωτηματολόγιο 2.704 πολίτες. Το δείγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Τα αποτελέσματα να τα δώσετε στη νέα δημοτική αρχή, στο Δήμο. Μα θα μπορούσαμε και να τα παρουσιάσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπαρκτά. Θα μπορούσα να το κάνω στα επόμενα, αν μου δώσετε 5 λεπτά. Έχω 5 λεπτά, κυρία Δήμαρχε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αναφορικά με τις επιχειρήσεις, συμμετείχαν 421 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, 219 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 94 επιχειρήσεις εστίασης της πόλης, όλα αυτά, 25 φαρμακεία και 7 δημόσιες υπηρεσίες. Απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Εξ αυτών, οι 480 επιχειρήσεις απάντησαν ότι ανακυκλώνουν, αλλά υπάρχουν και 47 επιχειρήσεις οι οποίες απάντησαν ότι δεν ανακυκλώνουν καθόλου. Και οι 237 κάνουν μερική ανακύκλωση. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, μας είπαν, που δεν κάνουν ανακύκλωση, όπως για παράδειγμα ο πιο συνήθις λόγος είναι ότι τους είναι δύσκολο να διαχωρίσουν τα απορρίμματα και να τα μεταφέρουν στους ειδικούς κάδους. Επίσης μας είπαν ότι στην επιχείρηση τους κοντά δεν υπάρχει σχετικός κάδος. Επομένως τους είναι δύσκολο να τα μεταφέρουν. Αυτά τα λέω, ίσως να μπορούσατε κύριε Δήμαρχε να βοηθήσετε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, τι ανακυκλώνουν? Οι περισσότεροι ανακυκλώνουν χαρτί. 10% το γυαλί, 20% το πλαστικό, 10% αλουμίνιο και άλλες συσκευές, άλλο 10%. Και 11% είναι οι μπαταρίες. Λοιπόν, ξέρουν οι περισσότεροι τι πετάνε στον μπλε κάδο, όμως το 73% λέει ότι ξέρει πώς, τι χρειάζεται, ποια είναι η επεξεργασία που χρειάζεται πριν για να πετάξουμε κάτι στον ειδικό κάδο, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 21% που δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει πριν για να πετάξει μια συσκευασία στον ειδικό κάδο. Λοιπόν, οι περισσότεροι δε, 706 δηλαδή επιχειρήσεις, απάντησαν ότι στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης πετάνε και τις συσκευές που μπορούν να πάνε εκεί. Λοιπόν, επίσης, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται, μάλλον οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται. Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Πού είστε? Τα δικά σας λέω. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρονται, γιατί βλέπουμε το ναι είναι... Το ναι, 299 έχουν αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο τοποθέτησης κάδου αφής για τις μπαταρίες και οι περισσότεροι όμως δεν ενδιαφέρονται και δεν έχουν. Υπήρχε όμως, συγγνώμη, υπήρχε μέσα στις εταιρείες τους και δεν θέλανε να... Γι' αυτό το βάλαμε σαν δεν ενδιαφέρονται. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Λοιπόν, ως προς τα λάδια, εδώ που είναι ένα...
ένα ζητούμενο. Οι περισσότεροι δεν έχουν τέτοιου είδους απορρίμματα, γιατί και από τις 706 επιχειρήσεις μόνο 94 ήταν στην εστίαση. Έτσι. Λάδια και καφές, έτσι. Αλλά κυκλώνουν όμως, κύριε Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή το δίνουν σε εταιρεία απευθείας εκεί, τα μαζεύουν. Ωραία. Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό, 92%, το οποίο λέει ότι δεν γνωρίζει πώς ανακυκλώνει. Τι είδους από οι περισσότεροι στην ερώτηση, τι είδους απόβλητο της επιχείρησής σας δεν γνωρίζετε πώς ανακυκλώνετε, γιατί υπάρχει αυτό το όχι παιδιά εδώ, που είναι σε τέτοιο μεγάλο ποσοστό. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο... Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ξέρουν. Ακόμα από το καφέ, τα λάδια... Ξέρουν λοιπόν πόσο ανακυκλώνεται. Okay. Ξέρει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Βεβαίως. Είναι ενήμερες. Αυτό είναι πολύ... Λοιπόν, στην ερώτηση αν γνωρίζουν πού καταλήγουν τα είδη που συλλέγει ο Δήμος στο νησί μας, οι περισσότεροι είπαν ότι δεν γνωρίζουν, κατά 60%, και όταν τους ρωτήσαμε αν γνωρίζουν ότι ανακυκλώνονται 5.000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως στο νησί μας, οι περισσότεροι εξ αυτών είπαν ότι δεν το ξέρουν. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιμου υλικού για τα νησιά. Όταν τους ρωτήσαμε τι είδους υλικά ανακυκλώνονται στην εταιρεία ανακύκλωση Αιγαίου ΑΕ, τότε είπαν ότι περισσότεροι, 154 απάντησαν ότι έχουμε υλικά συσκευασίες και ή χρησιμοποιημένα, δηλαδή μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά, αυτοκίνητα, κομμάτια υπολογιστών κλπ. Οι περισσότεροι ξέρουν ότι όλα τα παραπάνω ανακυκλώνονται στην ανακύκλωση Αιγαίου. Αγίου. Και επίσης οι περισσότεροι δεν επιθυμούν στην πραγματικότητα να έχουν περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα της ανακύκλωσης. Όταν τους ρωτήσαμε αν είναι ευχαριστημένοι με τα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος, οι περισσότεροι είπαν λίγο στην πραγματικότητα. Άρα εδώ έχουμε ένα πεδίο δόξης λαμπρών μπροστά μας. Λοιπόν, τι λύσεις θα προτείνατε? Εδώ λοιπόν έχουμε να σας δώσουμε πάρα πολύ υλικό. Αυτή είναι μια μελέτη, ένα ερωτηματολόγιο που μπορούμε να σας το δώσουμε. Τι είναι αυτό που θα ήθελαν περισσότερο από το Δήμο? Ζητούν περισσότερους κάδους, ζητούν σχετική ενημέρωση, σχετική ευαισθητοποίηση και επίσης ζητούν συχνότερη συλλογή από τους κάδους. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε ένα τεράστιο δείγμα σε πολίτες της πόλης, οι οποίοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Κύριε Δήμαρχε, έχω λίγο χρόνο ακόμα ή θέλετε να κάνουμε την απονομή και να το συζητήσω μετά? Βεβαίως, να κάνουμε την απονομή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην απονομή των πτυχίων σας. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν την κυρία Αθανασιάδου Κωνσταντίνα. Είναι και τα δύο πιστοποιητικά, καθώς επίσης και βεβαίως είστε συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ανδρεαδέλη Μαρία. Κυρία Ανδρεαδέλη, συγχαρητήρια. Η κυρία Βαφιώτου Ασημένια. Η κυρία Βερβέρη Θεραπεία, εξαιρετικό το όνομά σας, πρέπει να σας πω. Η κυρία Γεραγώτη Μαρία. Η κυρία Γιακουμή Χρύσα.
Η κυρία Δράκου Αρασμία. Εντάξει, λοιπόν, θα το κρατήσω εγώ, θα το δώσουμε μετά. Η κυρία Κωνσταντίνα Ζαραδούκα. Πολύ για όλα, αλλά και εμείς δουλέψαμε, παιδιά. Πάρα πολύ. Κουραστήκαμε. Ήμασταν συνεπέστατοι. Η κυρία Σβιντερίκου Ιωάννα. Ο κύριος Ζέκιος Βασίλειος. Η κυρία Κουβαρντά Μαρία. Η κυρία Κουντουγδή Βασιλική. Η κυρία Κρητικού Αγγελική. Η κυρία Κρητικού Βάια. Ο κύριος Κωνσταντάρας Απόστολος. Ο κύριος Μωραΐτης Θεόδωρος. Η κυρία Νέστορα Αντωνία. Η κυρία Πατερέλη Χρυσούλα. Και η κυρία Πλωμαρίτου Ελένη. Λοιπόν, τώρα θέλω να καλέσω, αν είναι δυνατόν, τον κύριο Τζιμί, που είναι και μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου 2 τετραετίες, παρακαλώ. Μπράβο. Θα ήθελα επίσης μαζί σας να καλέσω και τον κύριο Αδαλή, που είναι εδώ. Είναι να είστε χάρης. Μαζί παρέα. Έλα χάρη. Να είστε εγώ μαζί παρέα. Να προσθέσω, κυρία Διευθύντρια, ότι είστε άξια συγχαρητηρίων και τα έλεγα και προηγουμένως τον κύριο Περιφερειάρχη για σας. Μιλούσα και γενικότερα για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο είχα την τύχη να θητεύσω, όπως είπατε, επί 8 χρόνια. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά εσάς που σας γνώρισα και έχετε δουλέψει πάρα πολύ, να ξέρετε ότι αυτό το πρόγραμμα για να βγει δούλεψαν και πάρα πολύ άλλοι. Με πρώτο τον Δήμαρχο,
τον Αντιδήμαρχο, αλλά περισσότερο και τη διεύθυνση προγραμματισμού του Δήμου μας, την κυρία, τη διευθύντρια, την κυρία Ανατολίτη, και την προϊσταμένη, την κυρία Βαγιανού. Συγχαρητήρια, Ζωή, και εύχομαι να συνεχίσετε. Επειδή δεν θα συνεχίσω την αυτοδιοικητική μου, τουλάχιστον για 5 χρόνια, δεν θα συνεχίσω την πορεία μου, εγώ έχω να πω τα καλύτερα, επειδή είμαι και παλιός αυτοδιοικητικός, ότι τέτοια διεύθυνση, κύριοι Δήμαρχοι, με τέτοια τεχνογνωσία δεν έχω συναντήσει, και μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν και οι εκπρόσωποι εδώ της διαχειριστικής αρχής, όχι μόνο στο Αιγαίο, γιατί γνώρισα πάρα πολλές και από άλλες πάρα πολλές τέτοιες διευθύνσεις από διάφορες θέσεις στις οποίες έχω διδεύσει, όπως την εκπαίδευση, δεν έχω δει τόσο παραγωγικό έργο. Σας συγχαίρω και πάλι, και να είστε γεροί και να συνεχίσετε να πείτε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω να βάλω εδώ μια νοτινή και πρέπει να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά ξέρετε, εγώ δεν υπάρχω αν δεν υπάρχει ομάδα. Επομένως, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τη Στέλλα, την Ιωάννα, τη Μαρία, τον Βασίλη, τη Μάγδα, την Αθανασία, την Ετά. Αλλά και τον Γιάννη μαζί με τον κύριο Μακαρόνι, μαζί με τον κύριο Σιγκάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κωνστάντα. Λοιπόν, να καλέσω λοιπόν την κυρία Καμάτη Χρυσούλα. Για ποιο θέμα είναι, για ποιο αντικείμενο? Γραφιστική. Α, είναι λεχόν. Μάλιστα, λοιπόν, συγγνώμη. Η κυρία Βαρούτη Μαρία. Πού είσαι, Μαράκι? Την κυρία Βέλισσα Βασίλερου Πελαγία. Συγγνώμη, δεν βλέπω και κανένα. Κυρία Γιγή. Ο κύριος Γιαλαμάς Δημήτριος. Η κυρία Γκαϊδατζή. Η κυρία Δαγκλή. Ο κύριος Λιόλιος. Ωραία. Ο κύριος Μιχαηλάρος Αντώνης. Μα τι έγινε σήμερα, ναι, η κυρία Μωραΐτου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει δουλειά. Το ότι θα με βραβεύει δεν το περίμενα. Η κυρία Νικολαίδου Θεοδώρα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδέλης Μάριος. Κυρία Πλατεία Αθανασία. Η κυρία Σακελάρη Αναστασία. Η κυρία... κυρία Σαλεβουράκη Γεωργία.
είστε καλά. Η κυρία Σιταρά Μαρία. Η κυρία Σκουταριώτου Κατερίνα. Η κυρία Τσιτμή Βικτωρία. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ανδριώτου Γεωργία. Θέλουμε να μας φτιάχνετε ωραίους καφέδες. Λοιπόν, η κυρία Αργυρού Φωτεινή. Η κυρία Βαχαράκη Γεωργία. Ο κύριος Κομνηνός Γεώργιος. Λοιπόν, η κυρία Μαμουλή Μαρία. Η κυρία Μαυρουδή. Η κυρία Μιχαλάκη Ευστρατεία. Η κυρία Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου. Η κυρία Πετρούλια Γεωργία. Η κυρία Πραυλή Χρυσάνθη. Α, ωραία. Συγγνώμη. Η κυρία Σαβέλη Ιωάννα. Κυρία Σίμου Ευστρατεία. Ωραία. Η κυρία Τζιώτη Δέσποινα. Κυρία του Παντζή Μαρία. Η κυρία Φεργαδιώτου Ευστρατεία. Ο κύριος Χαραλαμπής Δημήτριος. Η κυρία Χατζηκωνσταντή Μυρσίνη. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ασπρολούπο Σιδερή. Κυρία Γρούβα Μαρία. Η κυρία Δουμανόρδου Φανή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Οι γυναίκες είναι δυναμικές πάντα. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Καβαρνός Γεώργιος. Ο κύριος Κατσιάνος Νικόλαος. Η κυρία Κοντούρη Αριστεία. Κυρία Κωνσταντίνου Μαρία. Αλλά αυτό θα το δώσω εγώ. Λόγω, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα σας το δώσω εγώ λόγω ειδικών συνθήκων. Ο κύριος Κωστόπουλος Φώτης. Ο κύριος Μαμάκος. Ο κύριος Μιχαηλίδης Αλέξανδρος. Ο κύριος Σκοπελίδης Μιχάλης. Μα τώρα με τόσο σχόλιο, έλα, προσέμα. Η κυρία Ψώμου. Gracias por la atención y la participación.